Συνεπής, στην πολιτική του τελευταίου έτους, η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας προχώρησε σε νέα μείωση των επιτοκίων. Το βασικό έπεσε στο 4,25% από 4,5%. Η σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας για να κρατήσει τη χώρα έξω από την ύφεση, λίγες εβδομάδες αφότου κατάφερε άρση της επιτήρησης της Κομισιόν για το έλλειμμα και λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση νέας αύξησης της φορολογίας. Η Ουγγαρία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε περιορισμό της ποσοτικής χαλάρωσης και αναδυόμενες αγορές υπέστησαν μαζικό ξεπούλημα. Το Φιωρίνι δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις.